Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν η ανακεφαλαιοποίηση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Mm-hmm. Ένα. Στο κομμάτι άλλων τραπεζών ήδη έχει προχωρήσει. Αν θέλετε, εμένα η απορία μου είναι ότι από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι η διαφωνία είναι στον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί η ενίσχυση, τα χρήματα που θα πάρθουν από την ανακεφαλαιοποίηση. Αν δηλαδή θα πάνε στις δύο τράπεζες ξεχωριστά ή θα πάνε στη μία και θα μοιραστεί και στην άλλη. Νομίζω ότι στην πρώτη περίπτωση του ομίλου της Πειραιώς έχει πάρει όλος ο όμιλος Πειραιώς τα χρήματα και από εκεί πέρα κάνει τη μοιρασιά, αν θέλετε, στις τράπεζες που απορροφά, με τις οποίες συγχωνεύεται. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξει. Δεν το γνωρίζει. Γιατί άλλαξε η κυβέρνηση στάση σε αυτό. Καταρχήν, να δούμε τις ενστάσεις που έχουν υπάρξει και τα στοιχεία. Ξέρετε, αυτή η ιστορία δεν είναι ένα απλό ζήτημα, είναι ένα τεχνικό ζήτημα ιδιαίτερα δύσκολο. Ένα τεχνικό ζήτημα όμως που είναι και συνδεδεμένο πολύ και με την εξομάλυνση της λειτουργίας της οικονομίας, βάλτε την έκφραση εισαγωγικά αν θέλετε, και με το μοντέλο το οποίο θες να έχεις. Από τη στιγμή που η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που είναι το σίγουρο είναι ότι η Εθνική δεν θα έχει κανένα πρόβλημα από αυτή την ιστορία. Η Eurobank θα δούμε πώς θα πάει και τι άλλες κινήσεις που θα γίνουν στο τραπεζικό χώρο. Υπάρχουν ακόμα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν μπει σε αυτή την ιστορία. Όπως είναι τα μικρότερες τράπεζες. Μικρότερες τράπεζες που όμως δεν μπορείς, δεν είναι αμελητές ποσότητες. Αυτές συγχωνευτούν τώρα με αυτές. Δεν το ξέρουμε, θα δούμε πώς θα γίνει. Επειδή τώρα αλλάζουν τα σενάρια. Το θέμα είναι ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλής τώρα, γιατί βλέπει τα έξι αφήξει συνεχώς. Βλέπει την Κύπρο, βλέπει τον Όλι Ρεν, ακούει τι γίνεται εκεί. Επειδή ακούγε και από την προηγούμενη συζήτηση που είχατε για το θέμα το τραπεζικό. Σε κάθε χώρα είναι τελείως ξεχωριστή η περίπτωση του πώς είναι. Καταρχήν, πώς φτάσαμε στο τραπεζικό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες στις οποίες το τραπεζικό πρόβλημα παρέσυρε τις χώρες, έτσι όπως ήταν η Ιρλανδία, ας πούμε, και η Κύπρος. Ελλάδα και η Ισπανία, αν θέλετε, είχαμε το κράτος να παρασύρει τις τράπεζες στην κρίση. Αλλά το πρόβλημα για μένα το ουσιαστικό είναι ότι στην Ευρώπη για το ίδιο τελικά πρόβλημα είδαμε διαφορετικές λύσεις. Δηλαδή. Στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα ουσιαστικά ο φορολογούμενος πληρώνει το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης. Στην Ελλάδα βέβαια θα δούμε. Γιατί το παραθυράκι που έχει ανοίξει στην Ισπανία, που η τράπεζα δεν επιβαρύνει το δημοσιονομικό, είναι και για μας ένας στόχος. Στην Κύπρο πάλι είδαμε μικρούρεμα των καταθέσεων. Γιατί για μένα εδώ, λοιπόν, δηλαδή, το βασικό πρόβλημα. Αν μια τράπεζα δεν αντέξει, κύριε Μιχαλέ, ποιος θα την πληρώσει στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, αυτό σας λέω. Στην Ισπανία τα χρήματα που δόθηκαν στο Ισπανικό κράτος δεν επιβαρύνει έτσι, τον κρατικό κορβανά, να το πω απλά. Τα χρήματα έρχονται κατευθείαν απ' έξω και πάνε κατευθείαν για αυτό το σκοπό. Δεν μπαίνουν μέσα. Δεν μπαίνουν στο δημόσιο χρέος. Στην Ελλάδα αυτό για μας είναι ένα προηγούμενο το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Στην Ιρλανδία έγινε το τελείως ανάποδο. Πλήρωσαν κατευθείαν οι φορολογούμενοι. Στην Κύπρο είδαμε κούρεμα. Άρα εδώ βλέπουμε και, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που για το ίδιο θέμα υπήρξαν σε διαφορετικές χώρες διαφορετική αντιμετώπιση. Η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι δεν τίθεται θέμα και ούτε πρόκειται να αποδεχθεί κούρεμα στις τραπεζικές καταθέσεις? Μόνο και μόνο η συζήτηση που κάνουμε για το την ανακεφαλαιοποίηση. Αλλά κόσμος... Ακούστε. Μόνο και μόνο η συζήτηση που κάνουμε για την ανακεφαλαιοποίηση δείχνει ότι η λύση, το εργαλείο για να λυθεί το πρόβλημα υπάρχει. Πρέπει απλώς αυτό το εργαλείο να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Αν υπήρχε διαφορετικό πρόβλημα, αν δεν υπήρχε αυτό το εργαλείο, πράγματι θα μπαίναμε στη λογική να δούμε μπας και γίνει κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως το δικό μας πρόβλημα λύνεται με την ανακεφαλαιοποίηση. Άρα. Δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται οι καταθέτες. Και τι το χώρο που λένε. Κοιτάξτε, εγώ 35 χρόνια στο τραπεζικό σύστημα, αυτό που έχω εμπεδώσει είναι ότι οι τράπεζες, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πουλάνε πίστη. Εάν χαθεί η έννοια της πίστης, καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα αρχίζει και παραπέει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το ότι χάλασε τον deal, είναι ότι αφήνουν έκθετες δύο τράπεζες, ιδιαίτερα τη Eurobank, η οποία έχει χιλιάδες εργαζόμενους, η οποία ήταν μια τράπεζα που μπορεί να έχει τα προβλήματά της κτλ. Ο κύριος μέτοχος κατόρθωσε, πούλησε, πήρε τα λεφτά. Έφυγε. Και τώρα είναι σε κενό. Εγώ θα έλεγα, όλοι σε αυτή την περίοδο πρέπει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και οι χαμηλοί τόνοι βοηθούν ενδεχόμενα στο ότι δίνουν τη δυνατότητα. Εσείς που είστε υπέρ της κρατικοποίησης των τραπεζών, λογικά πρέπει να είστε ικανοποιημένος με αυτό που έγινε. Δεν είναι θέμα κρατικοποίησης των τραπεζών. Οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς, με την ανακεφαλαιοποίηση που θα υποστούν και τα 50 δισεκατομμύρια τα οποία
κ. Μιχαλάκης είπε μην τυχόν βρούμε μία άλλη λύση και δεν πάνε πάνω στο χρέος. Εγώ έχω το εντύπωση ότι αυτό έχει λυθεί και εμείς θα πληρώσουμε τα 50 δισεκατομμύρια τα οποία θα πάρουν, δηλαδή θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και είπα απλώς ότι επειδή υπάρχει το προηγούμενο της Ισπανίας, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και το είχαμε πει εμείς, το είχαμε πει στην αρχή, ότι τότε που είχε βγει ο Μόντι με το Ραχώη και λέγανε για αυτό το θέμα, να πάμε κι εμείς να ζητήσουμε το ίδιο, δεν έχει γίνει. Άρα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε δύο τράπεζες, οι οποίες είναι στο κενό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι η εθνική είναι η εθνική, η εθνική είναι συνεφασμένη με το ελληνικό κράτος. Θα πρέπει λίγο να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Τώρα, είναι πράγματι μια δύσκολη συγκυρία. Το πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση και των δύο τραπεζών, ήδη βγαίνει τώρα ο κύριος Τουρνάρας και λέει, ξέρω εγώ, βάζει κάποιες ημερομηνίες. Γιατί άλλαξε γνώμη η Τρόικα, κατά τη γνώμη σας? Εγώ έχω την αίσθηση. Γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε και το τι γίνεται και στο περιβάλλον. Έχουμε ήδη τελευταίο 48ωρο δηλώσεις και από τον Μπαρόζο και από τον Όλι Ρεν και από διάφορους δεξιά-αριστερά, οι οποίοι επαναφέρουν, και αυτό πρέπει να δούμε, δεν έχει σημασία ο τρόπος. Επαναφέρουν τον τρόπο διάσωσης. Από εκεί που μέχρι τώρα είχαμε το bail-out και ουσιαστικά με αυτό λειτουργούσαμε, δηλαδή διάσωση από τα έξω, τώρα με τον άλλο, με τον β' τρόπο, επαναφέρεται η διάσωση από τα μέσα. Και το είδαμε και στις ομιλίες και δύο-τριών αξιωματούχων, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι δεν μπορούμε εμείς να διασώσουμε τράπεζες, θα πρέπει να διασωθούν από τους μεγαλομετόχους και συνεχεία, αν αυτό δεν φτάνει, από τους καταθέτες. Δηλαδή όλα αυτά. Σε μία ρευστότητα, έχοντας περάσει αυτό που έχει υποστεί η Κύπρος, βλέπουμε τι γίνεται και βλέπουμε τι γίνεται στην Ιρλανδία σήμερα, αύριο. Όλα αυτά δημιουργούν μία τεράστια ανασφάλεια, η οποία έρχεται και η διάλυση αυτού του deal και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα δείτε και σήμερα τι θα γίνει στις μεταγορές και τα λοιπά, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ έχω την αίσθηση, επίσης επειδή έχω περάσει ως... και ως εργαζόμενος, όχι ως πρόεδρος του ΤΟΕ, αλλά ως εργαζόμενος στην ABN AMRO, μια Ολλανδική τράπεζα, η οποία το 2008 εξαγοράστηκε παγκόσμια από τη Royal Bank of Scotland, που έγινε το μεγαλύτερο deal που είχε γίνει ποτέ στο τραπεζικό χώρο, στήχησε 98 δισεκατομμύρια, 98, ακούτε, 98 δισεκατομμύρια δολάρια, στήχησε αυτή η εξαγορά. Η οποία βέβαια μετά αμέσως ήρθε η κρίση και κατέρευσαν τα πάντα. Και η ABN όπως ήταν και η Royal Bank of Scotland μετά. Άλλαξε τελείως το τοπίο του τραπεζικού και στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης του να δημιουργούνται τόσο μεγάλα και ισχυρά συγκροτήματα. Γιατί δεν έχουν και κάποιο όφελος. Δηλαδή ούτε όφελος έχει ο εργαζόμενος, ούτε όφελος έχει... ο μέτοχος. Έχει ούτε, οικονομία όμως. Η πραγματική οικονομία θα μπορούσε να ωφεληθεί από αυτό. Ούτε αυτοί έχουν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ούτε η πραγματική οικονομία έχει όφελος από τόσο μεγάλα συγκροτήματα. Ότι να υπάρχουν μικρότερες τράπεζες, πιο εξειδικευμένες, που θα πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν, που δεν νομίζω ότι ήταν ενάντια στο να υπάρχει ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Τώρα με όλη αυτή τη συγκέντρωση, την υπερσυγκέντρωση, βλέπουμε ότι ακόμα και αυτές οι υπερσυγκεντρώσεις δεν είναι ικανές να μπορέσουν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Γιατί βλέπουμε και εδώ πέρα είναι γεγονός ότι κάποιοι υποφθαλμιούν το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Και πέστε μου τι θα γίνει τώρα με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, εάν αύριο υπάρχει μια επιθετική εξαγορά από μια ξένη τράπεζα, συνεθνική, ή αν θέλετε από την Deutsche Bank που υπάρχει και φαίνεται δηλαδή ότι αρχίζει να αναδύεται κάτι τέτοιο. Αυτά που λέγαμε περί κρατικού πυλώνα, περί το να έχουμε και ένα πυλώνα ο οποίος κατά κάποιο τρόπο να μπορεί το κράτος να παρεμβαίνει και να λειτουργεί λίγο ή τουλάχιστον να έχει όλους πυλώνες. Το κράτος έχει όλους τώρα. Δεν έχει κανένα πυλώνα. Και πώς δεν τους έχει, έχουν κρατικές, δεν είναι τράπεζες. Ακούστε, δεν έχει κανένα πυλώνα το κράτος. Γιατί και αυτό που είπαν ότι θα πάρουμε... Ποιος θα πάρουνε, ποιος θα πάρουνε, πήρανε υποτίθεται αυτούς οι οποίοι τους κάναν το audit, αυτοί που τους κάναν τον έλεγχο, τους πήρανε για ως επιτηρητές. Τώρα με συγχωρείτε, ούτε η Πειραιός, ούτε η Αλφα, τα δύο συγκροτήματα έχουν γίνει κρατικά, με την έννοια που εμείς εννοούμε κρατικά. Καλά.